πώς φτάσαμε ως εδώ και πού είναι το εδώ. Είναι σαν τη δική μας πόλη Hot Wheels, μόνο διαφορετική. Είναι η πόλη Hot Wheels σε ένα εναλλακτικό σύμπαν. Είναι τόσο διαφορετική. Τη μια στιγμή προσπαθούμε να σταματήσουμε τον Εβάρτ και μετά βρισκόμαστε εδώ. Αυτή η διάσταση, εκείνη η διάσταση, δεν έχει σημασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Εβάρτ να ξεφύγει. Ω, Εβάρτ, πρέπει να τον βρούμε και να δούμε πώς θα επιστρέψουμε. Τι? Α? Ο Εβάρτ θα πρέπει να περιμένει. Όμως τώρα... Πρέπει να φύγουμε και γρήγορα. Έρχεται ο τυραννόσαυρος. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Έχω ένα σχέδιο. Με το 3 φύγετε όλοι προς διαφορετική κατεύθυνση. Πολύ καλό. Χα! Δεν μπορεί να πατήσει σε 5 σημεία ταυτόχρονα. 1, 2, 3. Ωραία! Ένας δεινόσαυρος εκτός! Φοβερό! Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να μου πει πού βρίσκομαι? Όπου κι αν είσαι, δεν είναι εκεί που είμαι εγώ. Αυτή η πόλη Hot Wheels είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Ίσως όχι και εντελώς διαφορετική. Ας συναντηθούμε σε κάποιο μέρος που όλοι γνωρίζουμε, όπως το Μέγα Πλυντήριο Μαξιών. Θα μπορούσε να πιάσει. Υπέροχη ιδέα. Ελπίζω να το βρω. Τα λέμε εκεί. Λοιπόν, για δείτε ποιος επέστρεψε. Πρόσεχε που πατάς. Τι? Δεν βλέπω πολύ τελειότητα εδώ γύρω. Φαίνεται ότι το κάνουμε ανάποδα, Τούλιγκαν. Ποιος είναι αυτός ο Γκαζιάρης? Είσαι καλά. Ποια είσαι εσύ? Η Queen? Όχι, δεν είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Ω, ναι. Τότε ποια είναι η ιδανική ταχύτητα για τούρμπο ανεξάρτητους νητροκινητήρες, ε? Ποιος νοιάζεται? Θέλω απλώς να πάω γρήγορα. Μοιάζεις με εμένα, αλλά μου ακούγεσαι περισσότερο σαν τη Σοφία. Εντάξει, αυτό φαίνεται κάπως γνωστό. Το Μέγα Πλυντήριο Αμαξιών θα έπρεπε να είναι μόλις πέρα... Wow! Hey, ποια νομίζεις πως είσαι? Εγώ? Δεν μπορείς να είσαι εγώ, γιατί εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί όχι, έχει πλάκα. Δεν είναι πολύ αποτελεσματικό εάν θες να οδηγείς γρήγορα. Γρήγορα. Τώρα μιλάς τη γλώσσα μου. Πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Ναι! Wow! Το Μέγα Πλυντήριο Αμαξιών είναι ίδιο με το δικό μας. Μην ανησυχείς, έχω κάνει κάποιες σημαντικές αναβαθμίσεις λογισμικού. Νομίζω πως δεν γνωριζόμαστε. Ή γνωριζόμαστε. Για τσεκαρέ, έχω μία δίδυμη στο εναλλακτικό σύμπαν. Είναι σωσίας. Όλοι έχουμε. Δεν βαριέσαι. τη συμπαθώ. Περίμενε, πού είναι ο Έλιοτ? Έλιοτ? Γιατί θέλετε να μάθετε που είναι Έλιοτ σε οποιοδήποτε σύμπαν? Είναι φίλος μας. Όχι, σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι. Σε αυτόν τον κόσμο δουλεύει για μια κακή ιδιοφία.
τον Εβάρτ. Τι? Ο κακός κλόνος? Περίμενε. Πώς ξέρετε εσείς για τον Εβάρτ? Τον παγιδεύσαμε με το τέτραφλέιμ. Σας εξηγούμε αργότερα. Πρέπει να προειδοποιήσουμε τον Έλιοτ, το δικό μας. Εντάξει, αλλά πρώτα πρέπει να τον βρούμε. Το έχω. Ω Θεέ μου, τρία σετρι δίμον. Οι κλόνοι είναι πολύ της μόδας τώρα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς καταλήξαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Φαντάζομαι ότι περάσατε από κάποιο είδους κουλικότρυπα. Τι θυμάστε γι' αυτό? Ο Νεβάρτ έκλεψε το τέτραφλέι μας. Και μετά τον κυνηγούσατε πολύ γρήγορα και αυτό σας έφερε το. Πώς το ξέρεις αυτό? Νομίζαμε ότι παγιδεύαμε αυτόν και τα τέρατά του. Όχι ότι τα στέλναμε σε μια άλλη πόλη Hot Wheels. Χρησιμοποίησαμε μια πύλη που τροφοδοτείται από το τέτραφλέιμ για να σταματήσουμε την κυριαρχία του Νεβάρτ στην πόλη μας. Ελπίζαμε ότι θα μείνει εκεί για πάντα. Συγγνώμη που φέρνω τα κακά νέα, αλλά ο Νεβάρτ επέστρεψε. Καλύτερα να βρούμε τον Έλιοτ. Αναγνωρίζω κάπως αυτή την περιοχή. Ίσως είμαι κοντά στο πλυντήριο αμαξιών. Wow! Αυτό είναι το απόλυτο γκαράζ. Σ' αρέσει? Σε ποιον δεν θα άρεσε? Wow! Για ένα λεπτό. Το όνομά σου είναι... Έλιοτ? Τι? Πώς? Αυτό είναι τρελό! Έλιοτ, είναι σαν να έχω δίδυμο αδερφό, αλλά... καλύτερο! Ναι! Έλιοτ, πρέπει να φύγουμε! Μην ανησυχείς, Έλιοτ. Είναι μαζί μας. Μαζί μας, ναι. Εσύ, εγώ και... ο Νεβάρτ. Hey, Chase! Πώς θα με νικήσεις το μεγάλο αγώνα, αν δεν μπορείς να με νικήσεις τον δοκιμαστικό αγώνα στο απόλυτο γκαράζ? Με το ταλέντο μου. Με το ταλέντο μου και μόνο. Έλα, Τσέις. G-Ride συνδρομητές, G-Rider μου. Η Μαρία G, ζωντανά από το μεγαλύτερο αγώνα του κόσμου. Ο αγώνας είναι τόσο μεγάλος που θα πάρει 3 ημέρες να τελειώσει. Η πίστα της πόλης Hot Wheels είναι άγρια. Ψηλές στροφές, δύσκολες λούπες, απίθανα άλματα και... η ευθεία του οδηγού εναντίον οδηγού και αυτοκινήτου εναντίον αυτοκινήτου. Και ποιο είναι το έπαθλο για τον οδηγό που θα στεφθεί ο γρηγορότερος του κόσμου? Λοιπόν, θα αφήσω τη δήμαρχο της πόλης Hot Wheels, την πιο cool δήμαρχο, να σας πει η ίδια. Ευχαριστώ, Μαρία. Πέρα από την υπερηφάνεια, ο νικητής θα λάβει αυτό. Το ένα και μοναδικό κλειδί της τελειότητας της πόλης Hot Wheels, που ξεκλειδώνει τη φοβερή δύναμη της πόλης Hot Wheels. Τα ακούσατε αυτό? Θα πάρω το κλειδί της τελειότητας. Να πάρεις? Όχι. Μα υπόσχομαι να σε αφήσω να το κρατήσεις λίγο. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, Chase. Είτε τα μπέκ μου με νίτρο, είτε η γρήγορη οδήγηση της Σοφίας θα κερδίσουν τον αγώνα. Ναι. Κάντε όνειρα, παιδιά. Το κλειδί είναι δικό μου. Ήδη έχω μπρελό γι' αυτό. Και πώς θα με νικήσεις, Έλιοτ? Αντικατέστησες τον κινητήρα σου με τέτρα φλέιμ?
Κανείς δεν θα αντέξει τέτοια δύναμη. Εδώ μπαίνουμε. Δείτε τη μηχανική δύναμη στη γραμμή εκκίνησης. Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας του κόσμου. Σε 3 μέρες θα ξέρουμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος οδηγός. Μα για τα επόμενα 5 δεύτερα, ο αγώνας είναι για όλους. Α, ναι! Θέλω μια έκρηξη ταχύτητας. Το κοτόπουλο από το φούρνο ακόμη έρχεται ο αεροτηχανιστής. Φίλε, τι στο καλό σημαίνει αυτό? Πού να ξέρω. Παιδιά, με κάνετε να πεινάω για τη νίκη. Μα τις ταχύτητες, γορίλας! Σοβαρά, γορίλας. Ξανά. Ο γορίλας έχει νεύρα. Θα καταστρέψει την πόλη. Να σταματήσουμε τον αγώνα. Δεν ξέρω, μα εκεί είναι. Πρόσεχε! Έλιοτ. Δεν σταματάω τώρα. Εμπρός, Twin Mill. Ρόλαρε! Ρόλαρε, μωρό μου! Πολύ καλό, Έλιοτ. Πρέπει να το σταματήσουμε. Ναι, δεν θα έχω κοινό να χειροκροτήσω όταν νικήσω. Αν δεν σταματήσουμε το γορίλα, δεν θα υπάρχει πόλη για να τρέξουμε. Δέχομαι την πρόκληση. Νέα νέα, G-Riders. Αν νομίζετε πως ο αγώνας είναι το μόνο θέμα σήμερα... Α, λάθος. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, γιγάντιος γορίλας επιτίθεται στην πόλη Hot Wheels. Καθίστε και δείτε τον καλύτερο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, μπρο. Θα έχω τελειώσει μέχρι να φτάσετε. Σάρι, φιλενάδα. Μα τον έχω στο χέρι αυτή τη φορά. Hey, ψηλέ και μαλλιαρέ. Ώρα να πας σπίτι. Μυαλό εναντίον δύναμης αυτή τη φορά, Σοφία. Ενεργοποίηση προθητήρων. Πάνω από το κεφάλι σου αυτή τη φορά. Συγγνώμη. Είναι ο πιο σκληρός γορίλας που έχουμε αντιμετωπίσει. G-Riders, η κολλητή μου, η δήμαρχος Τσεν, μου είπε ότι ο γορίλας παίρνει ακόμα το χάος. Ο μεγαλύτερος αγώνας μπορεί να ακυρωθεί. Yeah.
τρελά, οδηγεί τρελά. Wow, αυτό ήταν τέλειο. Ποιος έχει μπανανόφλουδες στο αμάξι του? Το κάλιο σε κρατάει στην τσίτα. Μα πού το πάει? Στη γραμμή τερματισμού. Δεν είπα ακόμα την τελευταία μου λέξη. Μαζί με τις ευχαριστίες για τη σωτηρία της πόλης. Εμείς δεν βοηθήσαμε. Η πρώτη θέση στην πρώτη μέρα του μεγαλύτερου αγώνα του κόσμου πάει στο Cosmic Coupé και στο μυστηριώδη οδηγό. Το Νέβαρντ. Και το όνομά του είναι cool. Ο αυριανός αγώνας θα αρχίσει αργότερα ενώ η πίστα επισκευάζεται. Εμπρός πόλη, Hot Wheels! Αυτό θα σας δώσει χρόνο για να μάθετε να οδηγείτε. Συγγνώμη, δεν άντεχα άλλο. Hey, ευχαριστώ που απασχολήσατε το γορίλα μέχρι να έρθω. Χα, παρακαλούμε. Καλή τύχη για αύριο. Καλή τύχη. Έκλεψε τον αγώνα. Βασικά δεν τον έκλεψε. Έφτασε αργά, νίκησε το γορίλα και κέρδισε όσο ήμουν απασχολημένη. Και το αμάξι του είναι τέλειο. Υποθέτω. Ήρθε από το πουθενά. Ο τελευταίος στο απόλυτο γκαράζ είναι σπασμένο φανάρι. Τα νέα! Δεν υπάρχει γλίτσα ούτε γιγάντια τέρατα που αφηνιάζουν στην πόλη Hot Wheels. Υποθέτω πως αυτό βασικά δεν είναι νέο. Να οι τοπικοί ήρωες. Ο Τζέις και ο Έλιοτ διανέμουν χάμπερκερ για το μπεργκεράδικο. Που και πάλι δεν είναι νέο. Μα η θετική πλευρά είναι πως δεν υπάρχουν γλίτσες ή τέρατα. Πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ. Και εσύ πάρε ένα μπέργκερ και εσύ πάρε ένα μπέργκερ. 370. Μιλάμε για ρεκόρ, φίλε. 369. Στόχος μου είναι η νίκη, Τσέις. Καλύτερα να μην αστοχήσεις όταν τα βάζεις μαζί μου. Αυτό δεν μετρούσε. Θα έτρωγα ένα μπέργκερ. Μου αρέσουν οι πίκλες. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Προτιμώ το λιωμένο τυρί, φίλε. Όχι. Τα νέα μόλις ήρθαν. Ξεχάστε ότι είπα για τις γλίτσες και τα τέρατα. Γιατί ήρθανε. Καλύτερα να καλυφθείτε, παιδιά. Έχουμε συναγερμό κουτσουλιάς κωδικού 2. Νομίζω πως ξέρω τι έπαθε το περιστέρι, Σέριφη. Πίκλες. Όχι, είμαι σίγουρος πως δεν είναι μια απλή αλλεργία τροφίμων. Βρήκα βαρέλια με γλίτσα στο μπερκεράδικο. Πρέπει να ξέμειναν από τότε που ο Ντρέιβεν είχε γλιτσιάσει την πόλη. Και μοιράζαμε μπέρκερ με γλίτσα σε όλη την πόλη. Το περιστέρι θα έφαγε ένα. Για ένα λεπτό. Είστε διανομής? Καλό είναι να το ξέρω. Τώρα να μου επιτρέπετε εγώ να ασχοληθώ με ένα πολύ μεγάλο πουλί. Πρέπει να πάρουμε τα μπέρκερ πριν τα φάνε όλοι. Πίκλες. Θέλουμε βοήθεια και ξέρω ποια θα βοηθήσει. Πίκλες! Πώς το έκανες αυτό?
Queen. Με διαχωρισμό του χωροχρονικού συνεχούς. Ναι. Είναι στις βασικές γνώσεις. Απλώς ρώτησε για τον Έλιοτ. Πίκλες. Τι τρέχει, παιδιά? Αυτό. Θα χρειαζόμασταν μια έξυπνη ρεαλίστρια αστρομηχανικό τώρα αμέσως. Πρέπει να πιάσουμε το πουλί. Και νομίζω πως ξέρω πώς. Πώς την είπες πάλι αυτή τη διαστημοακτίνα? Είναι μια διαδιαστατική ακτίνα συρρίκνωσης. Για πάμε άλλη μία. Συρρίκνωτης περιστεριών. Καλύτερο όνομα αυτό, γνώμη μου. Οδηγήστε το περιστέρι σε ανοιχτό χώρο, έτσι ώστε να έχω μια καθαρή βολή. Πες πώς έγινε. Hey, πουπουλό μυαλό. Έλα να φας λιγινό στη μυγλίτσα. Πρέπει να το πας μακριά από τα κτίρια. Ξέρω ακριβώς που να το πάμε. Σε ένα μέρος που τα περιστέρια το βρίσκουν ακαταμάχητο. Πολύ σωστά επτάμενε, αρουρέ. Ωραίο άγαλμα. Ξέρεις τι να κάνεις. Μικρό και όμορφο. Και τώρα τι θα κάνουμε για όλη τη γλίτσα? Πίκλες. Και τον Έλιοτ. Μόνο ένα άτομο μπορεί να μας βοηθήσει. Κάποιος που ξέρει τη γλίτσα απ' έξω και ανακατωτά. Wow! Όχι, δεν μπορεί να σοβαρολογείς. Προσέξτε, φίλοι των αγώνων, η καλύτερη οδηγός περνάει. Αυτό δεν είναι οδήγηση. Είναι παράνοια. Πρέπει να βρούμε τον Έλιοτ πριν πέσει σε λάθος χέρια. Τότε πρέπει να, πάμε γρήγορα. Φλικ! Απίστευτο. Όπως τα λες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δουλεύεις με τον Εβάρντ, Έλιοτ. Αυτό είναι πρόβλημα, Έλιοτ. Μα πού πήγες? Μόλις θυμήθηκα ότι άφησα ένα τσίσμπερκερ στο πλυντήριο. Εγώ προτιμώ τα μπουρίτο περισσότερο. Ντρέιβεν, είναι τέλειο που γύρισες. Πρέπει να με βοηθήσεις να λογικέψω λίγο τον Έλιοτ. Δουλεύει για τον Εβάρντ. Τότε είμαστε δύο. Κάτσε, τι? Μπορείς να έρθεις μαζί μας ή... να με σώσουν. Μακαρόνια. Με τυρί. Μη βιάζεστε. Όχι. Πάμε, Έλιοτ. Όσο δεινόσαυρος είναι απασχολημένος με τον κακό Έλιοτ. Όχι το αυτοκίνητο! Δεινοκέφαλε! Εγώ είμαι! Όχι, όχι! Είμαι με το μέρος σου! Σταμάτα! Τι γίνεται με τον Ντρέιβεν? Παρκάρει τώρα στην άλλη πλευρά του δρόμου. Στην κακή πλευρά. Και όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάθε αυτοκίνητο που θα θέλατε ποτέ. Το μονοπόλιο της τελειότητας. Δεν είναι ο πιο τέλειος, Ντρέιβεν. Εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι έκανα μια σοφή συμμαχία. Αλλά πες μου, τι συνέβη με το δίδυμό μου? Στον Ντρέιβεν της δικής σου πόλης, Hot Wheel City. Ο Ντρέιβεν μας εφήβρεται της συσκευής κουλικότρυπας που τροφοδοτείται με τέτρα φλέιν και μας επιτρέπει να πάμε σε παράλληλα σύμπαντα. Ναι, ακριβώς. Μετά κλωνοποιήθηκε και έγινε ο Νεβάρτ και μετά έφυγε για να εξερευνήσει. Ο δίδυμός μου είναι μια κακιά ιδιοφυΐα. Ναι, μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αρκετά για το παρελθόν. Ανεβείτε στην ταράτσα και δείτε το νέο μου φίλο. Εντάξει, να το σχεδιό μας. Φοβερή ομάδα. Η Chase, η Queen και εγώ
προφύλαξη και αντιπερισπασμός. Θα κρατήσουμε τους κακούς απασχολημένους. Ενώ η φοβερότερη ομάδα, οι δίδυμες Queen, οι Σοφίες και ο Έλιοτ, μπαίνουν κρυφά στο απόλυτο γκαράζ και βάζουν μυστικές κάμερες. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το μέρος και πώς θα νικήσουμε τον Εβάρτ. Και γιατί είμαι η δίδυμη Queen και όχι η πραγματική Queen? Επειδή έχασες το πέτρα ψαλίδι χαρτί. Θα συγκεντρωθούμε. Φοβερό. Το βλέπετε όλοι αυτό? Ο Draven βοηθά τον Εβάρτ. Αυτό είναι απέσιο. Και απόλυτα προβλέψιμο. Hey, κοιτάξτε λίγο πιο κάτω. Είναι ο κακός Έλιοτ. Πηγαίνει στο εργαστήριο του Εβάρτ. Αναρωτιέμαι τι να έχει εκεί μέσα. Ας το μάθω. Φοβερή ομάδα. Είστε έτοιμοι να μπείτε κρυφά μόλις κλείσει ο φράκτης Λέιζερ? Έτοιμοι για τους γιγάντιους φίλους του Εβάρτ? Κατάλαβα. Έτοιμοι. Τότε ξεκινάμε. Το είδες αυτό? Προβολής. Έλα να μας πιάσεις. Πήγαινε να τους πιάσεις. Α, το σχέδιο πέτυχε. Ο Νεβάρτ τσίπησε. Οι ακτίνες έκλεισαν. Να η ευκαιρία μας. Και είμαστε μέσα. Εντάξει, θα απασχολήσουμε αυτά τα πλάσματα όσο πιο πολύ μπορούμε. Αυτό το ψάρι κάπου το ξέρω. Ακολούθησέ με. Αρκεί να μείνω μαζί σου και όχι με το ψάρι. Έλιοτ, εσύ με αρρωσταίνεις. Συγγνώμη, Έλιοτ. Έπρεπε να το είχες σκεφτεί αυτό πριν γίνεις κακός. Μ' αρέσει να παίζω μαζί σου μπλε ψηλέ και τριχοτέμα. Έχουμε μια δουλίτσα. Η τελευταία που θα κατέβει είναι χαλασμένο καρπιρατέρ. Χα! Είμαι μέσα. Ναι! Α, βγήκαμε ισοπαλία. Η πρώτη που θα βάλει τις κρυφές κάμερες κερδίζει. Είμαι μέσα. Ολοκληρώθηκε. Και τώρα φεύγουμε. Ομάδα, ξέρετε που λέω πάντα ότι είμαι τόσο cool που δεν χρειάζεται να οδηγώ? Το παίρνω πίσω. Κάποια ξέχασε να αλλάξει την πρώτη ταχύτητα, speed. Θα τον αφήσει να σου μιλάει έτσι, Σοφία? Θα αφήσω το αμάξι μου να μιλήσει. Περνάει ξεκάθαρα και με σαματά. Νεβάρτ. Μη μου πείτε ότι άργησα γιατί ξενάγησε στο απόλυτο γκαράζ. Αποκλείεται. Μόλις κάναμε ζέσταμα πριν τον αγώνα. Ένα λεπτό. Ποιος τον κάλεσε? Εγώ. Τι συμβαίνει? Μη μου πείτε ότι ζηλεύετε την τεχνολογία του Νεβάρτ. Θα την έλεγα μαγεία. Σοφία, ξέρεις ότι έχω δει κάθε τι τεχνολογικό και δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν κι αυτό.
Απίστευτο! Είναι τόσο φοβερό όσο είχα ακούσει. Και wow, το Tetra Flame! Υπερτέλειο, έτσι! Ναι! Και τι κάνετε με αυτό? Το κρατάμε ασφαλές και το βλέπουμε να τροφοδοτεί την υπέροχη πόλη μας. Αυτές οι μεγάλες εξατμίσεις είναι κατά παραγγελία. Δικός μου σχεδιασμός. Πώς το ενσωματώσατε με τα συστήματα του γκαράζ? Η Queen το έκανε. Είναι η τεχνολογική διοφύη εδώ πέρα. Σχεδίασε και το τελευταίο τεχνολογία σύστημα ασφαλείας. Με ξεπερνά εντελώς. Αυτός είναι φορητός αντιδραστήρες σύντηξης. Έλιοτ, ο κωδικός σου είναι το όνομά σου. Hey, Νέβαρτ, θα χαρώ να βοηθήσω και να κοιτάξω τον εξοπλισμό, τα στόμια, τις ταχύτητες. Ευχαριστώ, μα τα κάνω όλα μόνος μου. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις, Νέβαρτ. Γεια σας, G-Riders. Εγώ είμαι η Μαρία G, στο νέο και τέλειο αστυνομικό τμήμα της πόλης, με τη σερίφη Τόνι Νιάνκο. Σερίφη, εσύ και η ομάδα σου θα ανεβάσετε την ασφάλεια για τη δεύτερη μέρα αγώνα. Μετά τη χθεσινή επίθεση του γορίλα. Έχουμε ασφαλίσει διάφορα σημεία της πίστας. Τις ψηλές τροφές, τις δύσκολες λούπες, την ευθεία. Και φυσικά όλοι εδώ στο τμήμα είναι σε επιφυλακή. Η ομάδα μας είναι έτοιμη για δράση και η ομάδα επικοινωνίας είναι έτοιμη να κάνει κλίσεις κινδύνου. Δεν ξέρω για σας, G-Riders, μα η κολλητή σας από εδώ νιώθει ήδη πιο ασφαλής. Και όλα είναι έτοιμα για τη δεύτερη μέρα για το μεγαλύτερο αγώνα. Yeah! Αν μπορείτε. Πες πως έγινε. Ώρα για πρόθεση Νίτρο. Μια χαρά, Queen. Μην το ξοδέψεις όλο σε ένα μέρος. Υπάρχει αρκετό Νίτρο ακόμα. Κάτω από το καπό. Θα συνεργαστούμε αυτή τη φορά. Μην επαναλάβουμε τα χθεσινά. Δέχομαι την πρόκληση. Hey, πού πήγε το Cosmic Cooper? Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Πάμε. Έψιλον, λάμδα, λάμδα, γιώτα, όμικρον, τάφ. Είμαι μέσα. Ευχαριστώ, Έλιοτ. Θα έχω πρόσβαση στο Tetra Flame. Χρειάζομαι κλειδί. Τι κλειδί? Α, αυτό το κλειδί. Το κλειδί της τελειότητας. Είσαι δικό μου ανατριχιαστικό κέντ. Το έχω, Τσέις. Ή αυτό με έχει. Κακό αυτό. Το έντομο είναι τεράστιο. Τσίπησε το αμάξι μου. Ναι, είναι σκορπιός. Τουλάχιστον δεν είναι σκορπιός παραμπούθους. Εκτοξεύουν δηλητήριο. Το ρίξε στα ντοκιμαντέρ, Τσέις. Είναι επιμορφωτικά. Ας αφήσουμε τις κουβέντες για μετά. Αυτό το πράγμα παγίδευσε τη σερίφη. Το είδατε αυτό? Είναι μεγάλο, μα αδέξιο. Και εμείς μικροί, μα γρήγοροι. Θα μπορέσουμε να το ρίξουμε εύκολα. Τότε ας το ρίξουμε. Κάτσε, είμαστε σίγουροι πως δεν είναι παραμπαμπα τέτοιο. Εντάξει,
Δέχομαι την πρόκληση. Αστόχησες. Δεν θα με πιάσεις. Πρέπει να είσαι πιο γρήγορο, Σκορπιέ. Όχι. Αναργείς κάνεις. Κάντε πίσω. Το αναλαμβάνω. Αυτό ήταν τέλειο. Όχι και τόσο. Εσείς τον απασχολήσατε για μένα. Ναι, ομαδική δουλειά. Περίπου. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, έχω κάπου αλλού να πάω. Ναι, αμέ. Πού? Στη γραμμή δερματισμού. Ο Αγώνας! Δεν το πιστεύω ότι το έκανε ξανά. Όχι αν το Twin Mill έχει να πει βρουμ γι' αυτό. Προσοχή, αγόρια. Είναι δικός μου. Συγγνώμη, Πιτ. Τον έχω εγώ. Έρχονται οι πρώτοι G-Riders. Ωχ, τρελό. Το Twin Mill σε δύο ρόδες. Η δεύτερη μέρα του μεγαλύτερου αγώνα είναι τρελή. Το κόσμιο κουπέ το πλησιάζουν το Fast Fish και το Λαφάστα. Για μισό. Φαίνεται πως το Λαφάστα μπαίνει στο δρόμο του κόσμιου κουπέ. Έχουν μπει όλοι στη σειρά. Γίνονται τρελά αεροδυναμικά κόλπα εδώ πέρα. Με το κόσμιο κουπέ να είναι πρώτο. Είναι... Το κόσμιο κουπέ βγαίνει πρώτο ξεκάθαρα. Το κόσμιο κουπέ κερδίζει τη δεύτερη μέρα του μεγαλύτερου αγώνα. Απίστευτο. Η Σοφία Σπιτ με το Λαφάστα και το Τούλιγκαν είναι στη δεύτερη θέση. Είναι απίστευτο. Το Fast Fish και το Twin Mill παίρνουν την τέταρτη και πέμπτη θέση. Θα ήθελα να τον δω να με κερδίζει σε δίκαιο αγώνα. Hey, δεν φταίει ο Νέβαρντ για τα γιγάντια πλάσματα που επιτίθονται στην πίστα. Έλα τώρα, πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι λίγο περίεργο. Όχι, το ότι βγήκα πέμπτος είναι περίεργο. Μην ανησυχείς, υπάρχει πάντα το αύριο. Δηλαδή, μία ακόμη ευκαιρία για να βγω στην πρώτη θέση. Προσέξτε! Τα νέα. Ο Τζέις και ο Έλιοτ σκόρπισαν τοξικές πίκλες γλίτσας σε χάμπερκερ παντού. Μετατρέποντάς τους όλους σε ζόμπι. Και αυτό δεν το ακούτε καθημερινά στις ειδήσεις. Εκτός αν ζείτε στην πόλη Hot Wheels. Hey Queen, ξέρεις τι είναι πιο διασκεδαστικό από ένα μάτσο ζόμπι που σπαραλιάζουν τα πάντα? Όχι, τι? Κυριολεκτικά τα πάντα. Πίκλες! Ποιο είναι το σχέδιο, είπαμε? Ο Draven έφτιαξε τη γλίτσα. Αυτός θα βοηθήσει να την ξεφορτωθούμε. Ο Draven δεν είναι από τους τύπους που βοηθάνε, αλλά είναι ένας ιδιοφυής διαβολικός τύπος. Επίσης, δεν είναι σε φυλακή μηδενικής βαρύτητας. Αφήστε το σε μένα. Λοιπόν, τι είδους τεχνολογικό σχέδιο έχεις για να ελευθερώσουμε τον Draven? Ίσως τίποτα κβαντικά πράγματα, ε? Κάτι τέτοιο βασικά. Μείνε ακριβώς πίσω μου. Πίκλες! Draven, μπες μέσα! Γεια, τι τρέχει? Σε βγάζουμε από τη φυλακή, αν σταματήσεις τη γλίτσα. Queen, έχουμε ζομποπροβλήματα! Ετοιμαστείτε, θα ρίξω τον ντόνα της μαύρης τρύπας. Το ήξερα ότι θα είχε κάποιο σχέδιο υψηλής τεχνολογίας. Πίκλες! Κάτσε, μήπως είπες μαύρη τρύπα? Wow. Νομίζω δεν μ' αρέσει αυτό το σχέδιο! Πίκλες! Εντάξει, Draven, σε ελευθερώσαμε.
Φτιάξε μας τώρα ένα αντίδοτο γλίτσας. Γεια! Τι τρέχει? Οι επιδράσεις της μηδενικής βαρύτητας ίσως άλλαξαν τη χημεία του εγκεφάλου του. Και σίγουρα όχι το γεγονός ότι περάσαμε μέσα από μία μαύρη τρύπα. Πίκλες! Το μόνο που αντιστρέφει το μπερδεμένο μυαλό είναι η δοκιμαστική λούπα του υπεροδηγού. Πρέπει απλώς να περάσουμε αυτά τα ζόμπι. Πώς και πήραν άδεια οδήγησης. Θα τους διώξω εγώ. Πηγαίνετε στη λούπα. Τι τρέχει? Ίσως πρέπει να εξισορροπήσω τις ρόδες μου. Τώρα έχεις τη νέα φρέσκια μυρωδιά ζόμπι. Νομίζω Draven χόρτασε αρκετά τη δοκιμαστική λούπα. Ποιο είναι το όνομά σου? Queen Cosmic. Ακόμα υποφέρει από τη μηδενική βαρύτητα. Είσαι ο Draven. Σατανική ιδιοφία. Θυμάσαι να έχεις κάτι να αντιστρέψει την ιδιότητα της γλίτσας? Το οτιδήποτε? Σκέψου! Όχι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Πίκλες! Όχι, φίλε. Αυτά δεν είναι πίκλες. Αυτά είναι βαρέλια με γλίτσα ζόμπα αντιστροφής κρυμμένα κάτω από μουσαμά. Ο Ρος ζόμπα αντιστροφής. Ο Draven θα τον έκρυψε για τον εαυτό του. Καλά, αυτό είναι εκπληκτικά βολικό. Μα γιατί τον έκρυψε εδώ πέρα? Ποιος νοιάζεται? Ας βγάλουμε το αντίδοτο εκεί έξω. Μια πόλη αντιγλιτσιασμένη. Χαίρομαι που είσαι ξανά εδώ. Πεινάω. Πάμε να φάμε μπέργκερ. Θέλω έξτρα πίκλες. Τι λες για πίτσα? Όχι. Όχι. Κρατήσου, Σοφία. Η ομάδα θα σε βοηθήσει. Κάτσε. Κάποιος πρέπει να πάει στο μέγα πλυντήριο αμαξιών και να βάλει αυτές τις κρυφές κάμερες πριν τις εντοπίσει ο Νεβάρτ. Έγινε. Έλιοτ, δίδυμη Queen και Σοφία, ας πιάσουμε ένα σκορπιό. Σε έχω τώρα, Έλιοτ. Η άλλη πλευρά αυτού του άλματος είναι ένα αδιέξοδο. Ευχαριστώ που μου το είπες, Έλιοτ. Δεν είναι δίκαιο. Απλώς σκέφτηκα τι θα έκανε ο Τσέις σε έναν αγώνα εναντίον μου. Αξίζει να έχεις καλές φιλίες, Έλιοτ. Το Twin Mill, το μεγάλο εξολοθρευτικό παρασίτων, είναι καθοδόν προς τη Σοφία. Έλα τώρα, υπερμεγαλωμένο αμφίβιο. Πρέπει να βοηθήσω μια φίλη με ένα φοβερό έντομο. Το! Τα πήρε! Το Fast Face είναι καθοδόν! Θα έπρεπε να είμαι εκεί για να τους βοηθήσω να νικήσουν το σκορπιό και να σώσουμε τη Σοφία. Κάποιος πρέπει να βάλει τις κάμερες και να μάθει που έχει ο Νεβάρ το τέτρα φλέιμ.
Και ας το παραδεχτούμε. Εμείς είμαστε οι ίδιοι φίες. Εντάξει, μεγαλοφία. Ας αποφύγουμε το μεγάλο ψάρι και ας πάμε πίσω. Μα πού? Στο αδύνατο άλμα. Ξέρεις ότι ο Καρχαρίας είναι πολύ καλός στα άλματα. Μα η προσγείωση θα είναι ζώρικη. Κόλλησε. Μα πώς? Είναι το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας. Είναι σαν ένας μεγάλος ηλεκτρομαγνήτης. Δεν μπορεί να περάσει από μέσα του. Τώρα, αυτό ήταν οι ιδιοφιές. Πάμε στο μέγα πλυντήριο αμαξιών. Στο είπα να μην υποτιμάς τους ανακατοσούριδες οδηγούς. Όταν δουλεύαμε μαζί, έμαθα πολλά για τις δεξιότητές τους και για το πώς σκέφτονται. Και θα με βοηθήσεις? Φυσικά! Τι χρειάζεσαι? Εάν ένα τετραφλέιμ είναι ισχυρό, φαντάσου τη δύναμη του κάθε τετραφλέιμ από την κάθε πόλη Hot Wheels. Θα ήμουν ασταμάτητος! Hey, Νεβάρντ! Τι? Βάλατε μικρές κρυφές κάμερες σε όλο το γκαράζ. Ε, όχι. Γιατί? Επειδή υπάρχουν μικρές κρυφές κάμερες γύρω από το γκαράζ. Τι? Γρήγορα! Έρχεται τώρα. Γρήγορα, σάρωσε τις περιοχές. Πρέπει να βρούμε αυτό το τέτραφλέιμ. Α, ώστε αυτή ήταν η μικρή τους αποστολή. Κρυφές κάμερες. Πιάς τους. Wow, αυτό το απόλυτο γκαράζ έχει το δικό του συνεργείο επισκευής. Φοβερό. Queen, συγκεντρώσου. Όχι, όχι. Κοίτα, βρήκαν μια από τις κάμερες. Αου! Το καλό που σας θέλω να μην γελάτε. Μόνο αυτό έχεις? Συγγνώμη που ρώτησα. Κρατήσου, Σοφία. Θα σε βοηθήσουμε. Χάσαμε κι άλλη. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Ζούμαρε. Νομίζω ότι είδα μια φλόγα. Υπάρχει υπερβολική λάμψη. Δοκίμασε υπέρυθρες. Το τέτραφλέιμ. Το βρήκαμε. Τέλεια. Ας βρούμε τους άλλους. Έλιοτ, είσαι πιο κοντά. Πάρε την από εκεί. Θα απασχολήσουμε εμείς το σκορπιό. Ετοιμάσου να πηδήξεις! Εντάξει. Α, σου έρχομαι! Όχι! Ωραίο άλμα! Φύγαμε! Δεν τα βάζεις με τη Σοφία. Με οποιαδήποτε Σοφία. Πόσα τσιμπήματα αντέχει ένα σκορπιός! Σοφία, είσαι ασφαλής. Δεν το πιστεύω ότι δεν αφήσατε ένα σκορπιό για εμάς. Αυτοί ήταν τολμηροί και τα κανόνισαν όλα. Έτσι κάνουμε εμείς. Σωστά, Queen. Σωστά, Μίκα και Έλιοτ. Τι έγινε με τις κάμερες? Τις βρήκαν όλες και τις έκλεισαν.
Αλλά όχι πριν. Εμείς μάθουμε που βρίσκεται το τέτραφλέιμ. Ω, παιδιά. Την πάτησα κανονικά. Φοβερό! Μόνο που πρέπει να βρούμε πώς θα ξαναμπούμε εκεί μέσα. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Μπαίνουμε κρυφά. Με το δικό μας πλάσμα. Που θα είναι μεγάλο για να μας χωρέσει όλους. Ένα τροϊκό πλάσμα. Είστε όντως ιδιοφύειες. Όμως, μπορείτε να το φτιάξετε. Όχι αν καθόμαστε εδώ. Και όχι χωρίς τη βοήθειά σας. Τότε ας το κάνουμε. Σίγουρα μπορείτε να το φτιάξετε αυτό. Απλώς δείτε μας. Hey, Edgy Riders. Δείτε τη νέα μου λήψη από ντρόουν του πρώτου γύρου της τελευταίας μέρας του μεγαλύτερου αγώνα του κόσμου. Το Fast Fish είναι πρώτο. Μα για χαρά, το Twin Mill δεν αφήνει να χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το Τούλικαν και το Κόσμι Κουπέ βγαίνουν πρώτα, μα για μισό. Η φίλη μου Σοφία, η μάγισσα της ταχύτητας, έφερε το Λαφάστα στην πρώτη θέση. Και θα χρειαστεί όλη την ταχύτητά της, αν θέλει να κάψει τις πρωτιές του Κόσμι Κουπέ από τις άλλες δύο μέρες. Ναι. G-Riders, δεν ξέρω αν είδατε αυτή τη σκιά που μου φάνηκε σαν... Να μαντέψουν. Με δράκο που πετάει φωτιές. Με δράκο που πετάει φωτιές. Τι? Έκανα πλάκα. Κακό αυτό. Προσοχή. Έχει πολύ μεγάλα νύχια. Είναι συνηθισμένο. Παρακολουθείς. Υπερβολικά πολλά ντοκιμαντέρ. Δείτε. Τι. Α. Το απόλυτο γκαράζ. Πρέπει να το σταματήσουμε. Μα ο γόνας. Όχι. Είναι το απόλυτο γκαράζ. Μα κερδίζω. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Α, έχεις δίκιο. Δέχομαι την πρόκληση. Και είμαστε ασφαλείς. Hey, οδηγός είμαι. Όχι πιλότος. Μην ανησυχείς, Σοφία. Θα σε κατεβάσουμε. Ελπίζω να έχεις κάποια ιδέα για αυτό, Τσέις. Σκέφτομαι. Τουλάχιστον δεν φοβάμαι τα ύψη. Έκανα λάθος. Φοβάμαι. Πρέπει να την επιβραδύνουμε. Ελπίζω να έχει βάλει αρκετό αέρα στα λάστιχα. Θα χρειαστεί αρκετή αναπήδηση με αυτά. Αυτό είναι. Είναι. Αναπήδηση. Ρόδες. Θα αλατώσουμε την πτώση της με ρόδες. Εντάξει. Ακόμα πέφτω. Ελπίζω να πιάσει.
Ευχαριστώ, παιδιά. Και τώρα τι? Ο Δράκος επιτίθεται στην πυροσβεστική. Λογικό είναι. Εννοώ αυτή η τύπη είναι κατά της φωτιάς. Πάμε! Εδώ πέρα! Πού είναι οι πυροσβέστες? Στην άλλη άκρη της πόλης εσβήνει μια φωτιά. Βοήθεια! Ας νικήσουμε αυτόν τον δράκο. Με τι? Με μάνικες. Ακριβώς. Το ξέρω ότι το έχετε ξανακούσει αυτό, αλλά... χρειαζόμαστε ταχύτητα. Κάπου τώρα δεν έρχεται ο Νέβαρτ για να σώσει την κατάσταση. Δεν τον εμπιστεύομαι αυτόν τον τύπο. Ούτε κι εγώ. Ελάτε τώρα, είναι τέλειος. Είδατε πόσο τέλειο κράνος έχει. Ναι, μα τώρα βασίζονται σε εμάς. Θα τα καταφέρουμε. Κάτσε ακίνητος τώρα. Προσοχή, καπτέ τύπε. Ένα τέλειο δώρο για νεθλίο. Τυλιγμένο με κορδέλα. Hey, πού είναι όλοι? Ο αγώνας. Και για την εξαιρετική οδήγησή σου κάτω από τις πιο ασυνήθιστες συνθήκες, σου απονέμω το κλειδί της τελειότητας της πόλης Hot Wheels. Και το κλειδί ξεκλειδώνει όλη την τελειότητα της πόλης Hot Wheels. Το κλειδί που ανοίγει τα πάντα. Ευχαριστώ, Δήμαρχε Τσεν. Να είστε σίγουροι. Θα το χρησιμοποιήσω συνετά. Α, εδώ είστε. Πώς σας φάνηκε ο δράκος μου? Πολύ cool, έτσι? Ο δράκος σου? Ναι. Κάθε κακός χρειάζεται ένα δράκο. Draven? Draven? Cool νεαρός Draven. Μα πώς είναι δυνατόν? Σοβαρά. Νέβαρτ. Είναι ανάποδα το Draven. Ειλικρινά πίστευα ότι παρά είναι προφανές. Είσαι κλόνος. Προτιμώ το νέο μοντέλο. Και με το κλειδί της τελειότητας και το Tetra Flame θα φτιάξω μια νέα πόλη Hot Wheels, τη δική μου πόλη Hot Wheels. Ντάντε, ώρα να πετάξεις. Στο απόλυτο γκαράζ. Δεν το πιστεύω ότι δεν το ψηλιάστηκα. Δεν το πιστεύω ότι ο Νέβαρτ μας είπε ψέματα. Νόμιζα πως ήταν πολύ cool. Αυτό είναι που ήθελε να νομίζετε. Και ήταν πολύ καλό αυτό. Συγγνώμη που δεν σε πιστέψαμε, Queen. Ναι, έπρεπε να ακούσουμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Προσέχουμε ακόμα ένας τον άλλον. Τσιά! Ο τρελός Νέβαρτ θα καταστρέψει την πόλη και του έδωσε το κλειδί. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό που κάνουμε πάντα. Οδήγηση.